Με άδεια όμως βγήκε από τις φυλακές Κορυδαλλού και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Θα πάμε στη Μίνα Καραμίτρου για να μάθουμε περισσότερα, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων ανάμεσα στα θύματα και ο πατέρας του. Η άδεια λοιπόν που πήρε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη, γιο του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη Παύλου Μπακογιάννη. Σε ανάρτησή του λοιπόν ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει: δόθηκε άδεια τριήμερη στον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, εν κρυπτό, δηλαδή τουλάχιστον αμήχανα, και μάλιστα στην επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Ισχύει, απαιτούνται εξηγήσεις δημόσια και ξεκάθαρα. Ο Γιωτόπουλος λοιπόν, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, πήρε άδεια. Το αποκαλύπτει μάλιστα σήμερα και η εφημερίδα Δημοκρατία από πίσω πρωτοσέλιδό της. Πήρε άδεια τριήμερη. Είναι η πρώτη άδεια που έχει πάρει εδώ και 20 χρόνια. Έκανε χρήση του νόμου, όλων των διατάξεων του νόμου, και πήρε λοιπόν αυτή την πρώτη άδεια. Ήταν λοιπόν τριήμερη. Την πήρε το Σαββατοκύριακο 8, 9 και 10 Ιουλίου. Άρα πριν από την επέτειο θανάτου του Αξαρλιάν. Αν είναι αυτή η ημερομηνία, έτσι. Ναι, mm-hmm. Και έκανε χρήση λοιπόν του νόμου που του έδινε το δικαίωμα να πάρει αυτή την πρώτη του άδεια. Στο παρελθόν είχε κάνει και άλλες αιτήσεις οι οποίες είχαν απορριφθεί, πρέπει να σας πω. Αυτή τη φορά όμως προφανώς και το δικαστικό συμβούλιο πίστηκε, καθώς ήταν ομόφωνη η απόφαση και πήρε τριήμερη άδεια ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ένας άνθρωπος καταδικασμένος για τρομοκρατία, πολλές φορές σε ισόβια, έτσι. Ακριβώς. Που έχει βάψει τα χέρια τα δικά του με αίμα. Που έχει βυθίσει στο πένθος και στη θλίψη τόσες οικογένειες. Και ο οποίος ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ο οποίος και μέχρι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να λέει ότι δεν ήταν ποτέ στη 17 Νοέμβρη. Δεν αναγνωρίζει ποτέ κάτι τέτοιο. Μάλιστα, είναι μία από τις δύο γραμμές που ακολουθούν διεθνώς οι τρομοκράτες. Κάποιοι ομολογούν, κάποιοι δεν ομολογούν ποτέ. Έχει επιλέξει το δεύτερο και αυτό τον έχει φέρει και σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης αυτής. Με το Δημήτρη Κουφοντίνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.